Γεια σας! Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και θα σας παρουσιάσω την ενότητα 11 της αρχιτεκτονικής υπολογιστών με θέμα κρυφή μνήμη. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτή την ενότητα θα κατανοήσουμε τη σημαντικότητα της κρυφής μνήμης, επίσης τον τρόπο λειτουργίας και την οργάνωσή της. Όπως είχαμε δει σε προηγούμενη διάλεξη, η κρυφή μνήμη αποτελεί μέρος της ιεραρχίας της μνήμης και συγκεκριμένα τοποθετείται στα επίπεδα που είναι πολύ κοντά στον επεξεργαστή. Συνήθως, η κρυφή μνήμη τοποθετείται σε 2 ή 3 επίπεδα. Δηλαδή, υπάρχει κρυφή μνήμη επίπεδου 1, κρυφή μνήμη επίπεδου 2 και κρυφή μνήμη επίπεδου 3. Ο επεξεργαστής, όταν θέλει να κάνει κάποια πρόσβαση για ανάγνωση κυρίως στην μνήμη, απευθύνεται στην κρυφή μνήμη, η οποία με τη σειρά της εξυπηρετεί αυτή την προσπέλαση. Προκειμένου να κατανοήσουμε τη λειτουργία της κρυφής μνήμης, μπορούμε να φέρουμε στο μυαλό μας ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα. Συγκεκριμένα, η κρυφή μνήμη παρομοιάζεται με ένα ψυγείο σε μια κουζίνα. Ο μάγειρας, αν δεν είχε ψυγείο, θα έπρεπε κάθε φορά που ήθελε να μαγειρέψει, να μεταβεί στο σούπερ μάρκετ και να προμηθευτεί τα υλικά, να τα φέρει στο σπίτι του και να τα χρησιμοποιήσει. Χρησιμοποιώντας όμως το ψυγείο, μπορεί να προμηθευτεί μεγαλύτερες ποσότητες από αυτά τα υλικά και κάθε φορά να χρησιμοποιεί τις ποσότητες που χρειάζεται από το ψυγείο, χωρίς να χρειάζεται να διανύει κάθε φορά αυτή την απόσταση. Έτσι λοιπόν και η κρυφή μνήμη στους σύγχρονους υπολογιστές χρησιμοποιείται ως ένα ενδιάμεσο επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων, ώστε ο επεξεργαστής να μην χρειάζεται να διανύσει όλη την απόσταση μέχρι την εξωτερική μνήμη για να φέρει κάποια δεδομένα που χρειάζεται. Έτσι λοιπόν, αυξάνεται πολύ η αποδοτικότητα του συστήματος και της ιεραρχίας μνήμης με την χρήση της κρυφής μνήμης. Η κρυφή μνήμη ή η ισχυώδης μνήμη ή cache memory, όπως το συναντάμε στην αγγλική βιβλιογραφία, είναι μια πολύ γρήγορη μνήμη τεχνολογίας SRAM. Επειδή είναι τεχνολογία SRAM, είναι και πολύ ακριβή μνήμη. Η μνήμη αυτή, στα προηγούμενα χρόνια, πριν από κάποιες δεκαετίες, βρισκόταν εκτός ολοκληρωμένου κυκλώματος. Πια, λόγω και του νόμου του Μουρ, έχει ενσωματωθεί στο ίδιο chip, στην ίδια επιφάνεια πυρητίου, άρα ανήκει εντός ολοκληρωμένου κυκλώματος με τον επεξεργαστή και αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχει πολύ καλύτερη ταχύτητα προσπέλασης από τον επεξεργαστή στην κρυφή μνήμη. Υπάρχει συνήθως κρυφή μνήμη επίπεδου 1, κρυφή μνήμη επίπεδου 2 και κρυφή μνήμη επίπεδου 3. Στην ιεραρχία της μνήμης θυμόμαστε ότι κάθε επίπεδο είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο και ασφαλώς πιο αργό στην πρόσβαση. Η κρυφή μνήμη εντός ολοκληρωμένου κυκλώματος κυριαρχεί σε μέγεθος στο chip του επεξεργαστή. Όπως βλέπουμε στη διαφάνεια, η κρυφή μνήμη στον επεξεργαστή AMD Opteron καταλαμβάνει πάνω από το 50% της επιφάνειας του πυρητίου.
στη συγκεκριμένη διαφάνεια διακρίνουμε επίσης, εκτός από την κρυφή μνήμη επίπεδου 2, την L2, την κρυφή μνήμη δεδομένων, όπου είναι το πρώτο επίπεδο της κρυφής μνήμης, κρυφή μνήμη εντολών, όπου είναι και αυτή το πρώτο επίπεδο της κρυφής μνήμης, και κρυφή μνήμη L2. Παρατηρούμε από αυτή τη διαφάνεια ότι υπάρχει η κρυφή μνήμη που εξυπηρετεί και τα δεδομένα και τις εντολές, όπως το παράδειγμά μας είναι η L2, και υπάρχει ξεχωριστή μνήμη για τα δεδομένα και για τις εντολές, όπου αυτή είναι η κρυφή μνήμη επίπεδου 1. Επίσης, βλέπουμε και το μέγεθος σε αυτή τη διαφάνεια, όπου η L2 είναι πολύ μεγαλύτερη σε μέγεθος από τις μνήμες L1 δεδομένων και εντολών. Η κρυφή μνήμη συνδέεται με την αρχιτεκτονική von Neumann. Συγκεκριμένα, θυμόμαστε ότι η von Neumann είναι η αρχιτεκτονική στην οποία υπάρχει μια κοινή μνήμη τόσο για δεδομένα όσο και για εντολές. Έτσι λοιπόν, όπως είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, υπήρξε η κρυφή μνήμη επίπεδου 2, όπου υποστήριζε και τα δεδομένα και τις εντολές. Αυτό λοιπόν δημιουργεί την κρυφή μνήμη ενοποιημένων εντολών και δεδομένων, ή unified CAS. Επίσης, υπάρχει και η ξεχωριστή CAS, split CAS, η οποία είναι διαφορετική για εντολές και διαφορετική για δεδομένα. Ο σχεδιασμός με τη χρήση της split CAS ονομάζεται σχεδιασμός κρυφής μνήμης Harvard, γιατί, όπως είχαμε δει στις πρώτες παρουσιάσεις, η αρχιτεκτονική Harvard έχει μία ξεχωριστή μνήμη για τις εντολές και μία ξεχωριστή μνήμη για τα δεδομένα. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι κάποια επίπεδα στον ίδιο επεξεργαστή μπορεί να έχουν split CAS, ενώ κάποια άλλα επίπεδα να έχουν unified CAS. Έτσι λοιπόν, κατά την ενοποιημένη unified CAS, έχουμε την κρυφή μνήμη όπου έχει αντίγραφα τόσο από δεδομένα όσο και από εντολές. Ο επεξεργαστής λοιπόν είτε θέλει να διαβάσει την επόμενη εντολή σε κώδικα μηχανής, είτε θέλει να μεταφέρει κάποια δεδομένα, απευθύνεται στην ίδια συγκεκριμένη κρυφή μνήμη, η οποία αυτή η κρυφή μνήμη μεταφέρει κάθε φορά από την εξωτερική μνήμη τα δεδομένα αν δεν τα έχει, ή σε περίπτωση που τα έχει κατευθείαν τα μεταφέρει στον επεξεργαστή. Στην ξεχωριστή CAS έχουμε λοιπόν δύο CASes, μία για τις εντολές και μία για τα δεδομένα. Ο επεξεργαστής, όταν θέλει να διαβάσει machine code, απευθύνεται στην κρυφή μνήμη για τις εντολές, όπου ζητάει, σύμφωνα με το καταχωρητή program counter, την επόμενη εντολή προς εκτέλεση και η κρυφή μνήμη στη συνέχεια μεταφέρει τα δεδομένα που ζητήθηκαν από την εξωτερική μνήμη. Αν θέλει ο επεξεργαστής να κάνει πρόσβαση σε δεδομένα, τότε απευθύνεται στην κρυφή μνήμη δεδομένων. Έτσι λοιπόν, αυτός ο σχεδιασμός της split CAS ονομάζεται και Harvard οργάνωση της κρυφής μνήμης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή μας προκειμένου να διαπιστώσουμε τα χαρακτηριστικά της ιεραρχίας μνήμης ως προς την κρυφή μνήμη. Το πρόγραμμα αυτό είναι το CPU-Z. Συγκεκριμένα, εκτελώντας το CPU-Z, εκτός από πλήθος άλλων ενημερωτικών στοιχείων ως προς τον επεξεργαστή και τις δυνατότητές του, μας εμφανίζονται τα στοιχεία σε ένα πλαίσιο για την κρυφή μνήμη. Στο παράδειγμα αυτό που αναφερόμαστε στον επεξεργαστή i7-860,
παρατηρούμε ότι υπάρχει στο επίπεδο 1 μία split cast. Συγκεκριμένα υπάρχει η split cast για τα data και split cast για το instruction. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κρυφή μνήμη για τα δεδομένα επίπεδο 1 είναι 8 δρόμων ή βαθμούς συσχέτισης 8, θα το αναλύσουμε στις επόμενες διαφάνειες, και έχει μέγεθος 2x32 kilobyte. Η Ελένα μνήμη εντολών έχει μέγεθος 2x32 kilobyte και είναι βαθμούς συσχέτισης 4 δρόμων. Η κρυφή μνήμη επίπεδο 2 δεν είναι split cast. Είναι κοινή και για τα δεδομένα και για τις εντολές. Όπου είναι 2x256 kilobyte και είναι 8 δρόμων. Υπάρχει και μια κρυφή μνήμη επίπεδου 3, όπου έχει 8 MB και είναι 16 δρόμων. Από αυτό εδώ πέρα το πληροφοριακό πλαίσιο, μπορούμε να καταλάβουμε και κάτι άλλο. Μπορούμε να καταλάβουμε και την σύνδεση του κάθε επίπεδου κρυφής μνήμης με τον επεξεργαστή. Συγκεκριμένα, ο επεξεργαστής μας έχει 2 επεξεργαστικούς πυρήνες. 2 πυρήνες, 2 cores. Όπου βέβαια, λόγω της τεχνικής hyper-threading, οι 2 cores υποστηρίζουν 4 νήματα εκτέλεσης. Επικεντρώνουμε την προσοχή μας ότι είναι 2 cores. 2 cores, και γι' αυτό βλέπουμε ότι Elena Data είναι 2x32 kilobyte. Αυτό σημαίνει ότι ο πρώτος επεξεργαστικός πυρήνας έχει 32 kilobyte και ο δεύτερος έχει 32 kilobyte ιδιωτική λοιπόν μνήμη δεδομένων CAS. Ομοίως, η μνήμη εντολών Elena Instruction είναι 2x32 kilobyte. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε επεξεργαστικός πυρήνας έχει τη δικιά του ιδιωτική κρυφή μνήμη επίπεδου 1. Συνεχίζουμε στο επίπεδο 2, όπου βλέπουμε ότι το επίπεδο αυτό έχει μέγεθος 2x256 kilobyte. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε επεξεργαστικός πυρήνας, και ο πρώτος και ο δεύτερος, έχουν από 256 kilobyte ιδιωτική μνήμη επίπεδου 2, που είναι όμως unified και για τα δεδομένα και για τις εντολές. Και συνεχίζουμε και ένα επίπεδο παραπάνω και έχουμε την επίπεδου 3. Και εδώ είναι το σημείο κλειδί. Αυτή η επίπεδου 3 δεν έχει 2x8 MB, είναι μόνο 8 MB. Αυτό σημαίνει ότι αυτή είναι κοινή κρυφή μνήμη και για τον πρώτο επεξεργαστή και για το δεύτερο, και για τις εντολές και για τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν εδώ μπορούμε να διακρίνουμε τον τρόπο διασύνδεσης των επιπέδων κρυφής μνήμης. Συνεχώς αυξάνεται το μέγεθος της κρυφής μνήμης που τοποθετείται στο ίδιο chip μαζί με τον επεξεργαστή. Έτσι λοιπόν, από το διαφημιστικό φυλάδιο για τον επεξεργαστή J7, αναλύονταν ότι από τα καινοτόμα στοιχεία ήταν ότι υπήρχε ένα νέο επίπεδο κρυφής μνήμης που ήταν στο ίδιο chip. Και μάλιστα αυτό το επίπεδο είχε μέγεθος 8 MB, fully shared, δηλαδή διαμοιραζόμενο με όλους τους επεξεργαστικούς πυρήνες. Στο παράδειγμα αυτό που βλέπουμε, εμφανίζεται ο J7 με 4 επεξεργαστικούς πυρήνες, όπου βλέπουμε ότι στο επίπεδο 1 υπάρχει 32 kilobyte Elena και instruction Elena data, υπάρχει το L2 256 kilobyte που είναι πάλι ιδιωτικό και το L3 που είναι κοινόχρηστο. Η οργάνωση της κρυφής μνήμης δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύονται οι πληροφορίες που χρειάζεται η κρυφή μνήμη για να λειτουργήσει και για να δώσει στον επεξεργαστή τα κάθε φορά ζητούμενα στοιχεία.
ο αριθμός γραμμών της κρυφής μνήμης είναι σημαντικά μικρότερος από τις γραμμές της κυρίας μνήμης. Και αυτό είναι λογικό. Αν έχουμε μία μνήμη 8 GB, δεν μπορούμε ασφαλώς να έχουμε και μία κρυφή μνήμη 8 GB, αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να έχουμε ιεραρχία μνήμης. Η κρυφή μνήμη είναι πολλές τάξεις μικρότερη από την εξωτερική μνήμη. Συγκεκριμένα, άμα έχουμε 8 GB και έχουμε έναν J7 αρκετά σύγχρονο επεξεργαστή, θα είχε 8 MB. Έτσι λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι οι διευθύνσεις της εξωτερικής μνήμης απεικονίζονται πάνω στην κρυφή μνήμη σε παρόμοιες και ίδιες τοποθεσίες. Έτσι λοιπόν, αν η κρυφή μας μνήμη έχει, για παράδειγμα, C γραμμές και η κύρια μνήμη έχει ένα μέγεθος νι γραμμές, τότε οι νι γραμμές θα πρέπει να απεικονιστούν πάνω στις σι γραμμές. Το πώς γίνεται αυτό θα το δούμε σε επόμενες διαφάνειες. Όπως είδαμε πριν, η κρυφή μνήμη αποτελείται από δύο κομμάτια συνήθως. Το ένα ονομάζεται το τμήμα των δεδομένων και το άλλο ονομάζεται tag ή ετικέτα. Η κρυφή μνήμη έχει λοιπόν αρκετές γραμμές, όπου όλες οι γραμμές αυτές χωρίζονται σε δύο τμήματα. Tag και δεδομένα. Η γραμμή της CAS ονομάζεται block ή line. CAS line ή CAS block. Κάθε γραμμή της CAS, όπως είδαμε, αποτελείται από το tag και τα δεδομένα. Επίσης, υπάρχει και ένα bit που συνοδεύει κάθε γραμμή και είναι το bit εγκυρότητας. Είναι το bit που αν έχει τιμή 1, σηματοδοτεί ότι η τρέχουσα γραμμή είναι έγκυρη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον επεξεργαστή. Ενώ αν έχει τιμή 0, σημαίνει ότι η γραμμή είναι άκυρη, δεν πρέπει καν να διαβαστεί. Θα πρέπει λοιπόν απλώς να αντικατασταθεί από κάποια έγκυρα δεδομένα. Έτσι λοιπόν, κάθε γραμμή της CAS έχει tag, δεδομένα και valid bit. Υπάρχουν πάρα πολλές αρχιτεκτονικές κρυφής μνήμης. Όπως είδαμε, το πρώτο πεδίο της γραμμής CAS ονομάζεται tag. Αυτό το tag μπορούμε να το φανταστούμε ως μία υπογραφή, μία ψηφιακή υπογραφή των δεδομένων που ακολουθούν. Αυτό το tag είναι κομμάτι των πιο σημαντικών bit της διεύθυνσης δεδομένων που είχε ο επεξεργαστής κάποια στιγμή προσπελάσει. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο επεξεργαστής ζητήσει μία διεύθυνση που αποτελείται για παράδειγμα από 32 bit, LSB, MSB, το μεγαλύτερο κομμάτι, δηλαδή από το MSB ως έναν αριθμό από bit, που εξαρτάται κάθε φορά από την οργάνωση της κρυφής μνήμης, αποτελεί το tag. Το tag μπορεί να είναι, ας πούμε, 2 bit, 4 bit, 6, 8, 16 και ούτω καθεξής. Ο αριθμός των bit εξαρτάται από την οργάνωση της κρυφής μνήμης. Και θα δούμε σε επόμενες διαφάνειες πώς υπολογίζεται αυτό εδώ πέρα. Αυτός ο αριθμός, η ετικέτα, χρησιμοποιείται για να διαπιστώσουμε αν τα δεδομένα που βρίσκονται σε εκείνη τη γραμμή είναι τα δεδομένα που πραγματικά χρειάζεται ο επεξεργαστής ή όχι. Γιατί? Για παράδειγμα, ο επεξεργαστής ζητάει να προσπελάσει μία διεύθυνση. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον μηχανισμό του ελεκτή της κρυφής μνήμης, βρίσκεται η γραμμή στην οποία έχουν αντιστοιχηθεί αυτά τα δεδομένα
και ελέγχετε το tag. Αν το tag που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κρυφή μνήμη, δηλαδή π.χ. τα ανώτερα 12 bit, είναι ίδιο με το tag της διεύθυνσης που έχει ζητήσει μόλις τώρα ο επεξεργαστής, τότε σημαίνει ότι τα δεδομένα μας είναι αυτά που πραγματικά θέλει ο επεξεργαστής. Αν όμως στη συγκεκριμένη γραμμή που γίνεται η αντιστοίχηση υπάρχει άλλο tag, αυτό σημαίνει ότι αυτά τα δεδομένα δεν αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη διεύθυνση που ζήτησε ο επεξεργαστής, αλλά σε κάποια άλλη διεύθυνση. Θα πρέπει λοιπόν να απομακρυνθούν αυτά τα δεδομένα και να τοποθετηθούν τα δεδομένα που ζητάει ο επεξεργαστής εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έτσι λοιπόν, η κρυφή μνήμη ενσωματώνεται στην ιεραρχία της μνήμης. Ο επεξεργαστής στέλνει μία διεύθυνση προκειμένου να κάνει προσπέλαση κυρίως για ανάγνωση. Ελέγχεται κατά πόσο υπάρχει το συγκεκριμένο τμήμα, η συγκεκριμένη διεύθυνση στην κρυφή μνήμη, χρησιμοποιώντας τον αριθμό γραμμής και το tag. Αν υπάρχει, τότε η κρυφή μνήμη αμέσως μεταφέρει τα data, τα δεδομένα, στον επεξεργαστή. Αν όμως δεν υπάρχει, τότε η κρυφή μνήμη μεταφέρει από τη RAM τα δεδομένα που ζήτησε ο επεξεργαστής και στη συνέχεια τα μεταφέρει στον επεξεργαστή. Έτσι λοιπόν, ο επεξεργαστής ζητάει από τις γραμμές διευθύνσεων κάποια δεδομένα, όπου η κρυφή μνήμη, αν έχει αυτά τα δεδομένα, τα στέλνει στον επεξεργαστή, διαφορετικά τα δεδομένα αυτά έρχονται από τη RAM. Ποιο είναι το βέλτιστο μέγεθος της κρυφής μνήμης? Καταρχήν, ισχύουν οι αρχές που είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη διάλεξη. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο είναι ένα επίπεδο μνήμης, τόσο πιο αργό είναι. Έτσι λοιπόν, όσο πιο μεγάλη είναι η κρυφή μνήμη, τόσο πιο αργή είναι. Και αυτό σημαίνει ότι απαιτεί και μεγαλύτερη επιφάνεια πάνω στην on-chip διαθέσιμη ποσότητα που έχουμε. Βέβαια, εξαρτάται από τη φύση της εργασίας και δεν υπάρχει βέλτιστο μέγεθος. Για παράδειγμα, ο Pentium 4 έχει 8 KB L1 και 256 KB L2, σε αντιδιαστολή με τον J7, όπου έχει ακόμα και 8 MB στην L3. Όπως είπαμε, κάθε γραμμή της κρυφής μνήμης έχει ένα bit που ονομάζεται valid bit, bit εγκυρότητας. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν αυτό το bit να έχει τιμή 0, που να δείχνει ότι είναι άκυρη η συγκεκριμένη γραμμή. Το bit αυτό εγκυρότητας χρησιμοποιείται για να δείχνει ότι τα δεδομένα που βρίσκονται στην κρυφή μνήμη είναι έγκυρα και άρα συνεπή με τα δεδομένα που βρίσκονται στην off-chip μνήμη RAM. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που η κρυφή μνήμη δεν έχει έγκυρα δεδομένα. Η περιπτώση είναι η εξής. Για παράδειγμα, αν δεν έχουν μεταφερθεί δεδομένα στην αντίστοιχη γραμμή CAS, για παράδειγμα, όταν ξεκινήσει ο επεξεργαστής τη λειτουργία του, η κρυφή μνήμη έχει κάποια στοιχεία αποθηκευμένα. Κάποια bit αρχικοποίηση. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, 0. Αυτά εντούτοις δεν είναι έγκυρα για χρήση. Από τη στιγμή που ποτέ δεν έχουν γραφτεί αυτά τα δεδομένα, σημαίνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Άρα λοιπόν, κατά την αρχικοποίηση της κρυφής μνήμης, το valid bit έχει τιμή 0. Είναι άκυρη η συγκεκριμένη γραμμή. Όταν κάποτε μεταφερθούν δεδομένα στη συγκεκριμένη γραμμή, τότε θα γίνει έγκυρη αυτή η γραμμή. Επίσης, αν δοθεί εντολή για άδειασμα της CAS, δηλαδή αν γίνει CAS flash, τότε όλα τα bit εγκυρότητας γίνονται 0. Και πότε θέλουμε να κάνουμε CAS flash? Αυτό γίνεται π.χ. στα λειτουργικά συστήματα, αν γίνεται κάποια θεματική εναλλαγή, δηλαδή αν απομακρύνεται η προηγούμενη διεργασία και τοποθετείται η νέα διεργασία.
Επίσης, αν έχουμε πολυπύρηνα multi-core συστήματα και ένας επεξεργαστής τροποποιεί τα δεδομένα στην κοινή μνήμη, στην RAM του συστήματος, τότε θα πρέπει να ειδοποιηθούν όλοι οι άλλοι επεξεργαστές ότι αν είχαν αντίγραφα από την off-chip, να τα κάνουν, να βάλουν valid bit ίσο 0, γιατί πια έχουν αλλάξει. Εκτός από το bit εγκυρότητας, υπάρχουν και άλλα bit σε μια γραμμή CAS. Τα bit που συναντώνται συνήθως είναι το bit εγγραφής στη μνήμη, είναι το dirty bit. Αυτό σημαίνει ότι αν το bit αυτό είναι ενεργοποιημένο, δηλαδή έχουμε dirty line, αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που βρίσκονται στην κρυφή μνήμη δεν έχουν μεταφερθεί στην off-chip RAM, που σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιγραφούν στην εξωτερική μνήμη προκειμένου να υπάρχει αυτή η συνέπεια. Και πότε θα γίνει αυτό? Συνήθως γίνεται όταν πρόκειται να εκδιωχθεί η συγκεκριμένη γραμμή κρυφής μνήμης. Κάποιο άλλο bit που συναντούμε σε μια κρυφή μνήμη είναι το bit χρήσης. Στο bit χρήσης προσδιορίζουν ποια γραμμή θα απομακρυθεί, αναλόγως βέβαια τον αλγόριθμο απομάκρυσης γραμμών CAS, προκειμένου να έρθουν τα νέα δεδομένα. Τέλος, συναντούμε bit για πρωτόκολλα συνέπειας κρυφών μνημών σε πολυεπεξεργαστές και για παράδειγμα, ένα πρωτόκολλο συνέπειας κρυφών μνημών σε multi-core συστήματα είναι το πρωτόκολλο μέση από το Modified Exclusive Shared Invalid, δηλαδή αυτές οι τέσσερις καταστάσεις που μπορούν να κωδικοποιηθούν με 2 bit που δείχνουν η συγκεκριμένη γραμμή της CAS αν είναι ιδιωτική για έναν μόνο επεξεργαστή, αν είναι κοινόχρηστη και ούτω καθεξής. Κάποιες θεμελιώδεις έννοιες σχετικά με τις CAS είναι οι εξής. Καταρχήν είναι η τοποθέτηση των μπλοκ. Δηλαδή σε ποια τοποθεσία στην CAS θα τοποθετηθεί ένα καινούριο μπλοκ. Η δεύτερη έννοια είναι η αναγνώριση των μπλοκ. Πώς θα βρεθεί ένα μπλοκ αν υπάρχει στην CAS ή όχι. Επίσης η αντικατάσταση των μπλοκ. Ποιο μπλοκ εξωθείται και απομακρύνεται από την CAS προκειμένου να τοποθετηθεί ένα καινούριο μπλοκ. Πολιτική ενημέρωση, πώς μεταφέρονται οι αλλαγές από την CAS στη μνήμη και αντίστροφα. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη έννοια. Η πρώτη έννοια είναι η έννοια σε ποια θέση μπορεί να τοποθετηθεί μια εξωτερική, μια διεύθυνση από τη RAM. Στην πιο απλή περίπτωση έχουμε την κρυφή μνήμη Direct Map, απευθείας απεικόνηση. Στην απευθείας απεικόνηση, κάθε διεύθυνση της μνήμης RAM τοποθετείται σε μία μόνο θέση στην κρυφή μνήμη. Ο υπολογισμός γίνεται από τη σχέση διεύθυνση μνήμης mod αριθμών γραμμών CAS. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε μία κρυφή μνήμη όπως βλέπουμε στη διαφάνειά μας όπου έχει 4 γραμμές, και μία εξωτερική μνήμη μεγάλου μέγεθους, τότε θα δούμε ότι η διεύθυνση 0 πάντα απεικονίζεται στην γραμμή 0 της κρυφής μνήμης. Η διεύθυνση 1 απεικονίζεται πάντα στη γραμμή 1 της κρυφής μνήμης. Η διεύθυνση 2 πάντα απεικονίζεται στη γραμμή 2. Η διεύθυνση 3 πάντα απεικονίζεται στη γραμμή 3. Η διεύθυνση 4, ομοίως πάλι από την αρχή ξεκινάμε. Η 4 πάλι στη 0. Η 8 διεύθυνση πάλι στη 0. Η 12 διεύθυνση πάλι στη 0. Δηλαδή, πλήθος διευθύνσεων απεικονίζονται στην ίδια γραμμή της κρυφής μνήμης. Αυτή λοιπόν είναι η μνήμη απευθείας απεικόνησης. Αν θέλουμε να δούμε ένα παράδειγμα, αν έχουμε 32 kilobyte, δηλαδή 32 επί 1024 byte, δηλαδή ένα νούμερο
32.768. Οι γραμμές έχουν μέγεθος 1 byte, άρα έχουμε 32.768 γραμμές του 1 byte, δηλαδή 32.768 indexes. Η διεύθυνση μνήμης, για παράδειγμα, 48.765.123, τοποθετείται, κάνοντας την πράξη mod, δηλαδή 48.765.123 mod 32.768, στην διεύθυνση στη γραμμή 6339. Επίσης, και η διεύθυνση της μνήμης 48.797.891, μια διαφορετική διεύθυνση, και αυτή απεικονίζεται στην ίδια ακριβώς γραμμή της κρυφής μνήμης. Έτσι λοιπόν, στην οργάνωση απευθείας χαρτογράφησης μνήμης, είπαμε ότι έχουμε την διεύθυνση μνήμης που ζητάει ο επεξεργαστής, που χωρίζεται σε τρία επίπεδα, σε τρία τμήματα, στο τμήμα της λέξης, στο τμήμα της γραμμής και στο τμήμα της ετικέτας. Στο τμήμα της λέξης υποδηλώνεται ποιο συγκεκριμένο byte στη λέξη αποζητάει ο επεξεργαστής. Το τμήμα της γραμμής δείχνει σε ποια γραμμή τοποθετείται αυτή η συγκεκριμένη διεύθυνση, και στο τμήμα της ετικέτας φαίνεται το tag της συγκεκριμένης λέξης, κατά πόσο είναι αυτό που ζητάει ο επεξεργαστής ή όχι. Για παράδειγμα, αν εδώ πέρα ο επεξεργαστής ζητήσει μία 8-bit διεύθυνση 1 1 0 0 0 1 και 0 1, τότε αυτό σημαίνει, ξαναλέω, 1 1 0 0 0 1 0 1, ότι τα bit της λέξης, εφόσον υποθέτουμε ότι στη λέξη αυτή χρησιμοποιούμε 2 bit, τα bit της λέξης είναι το 0 1. Τα bit της γραμμής, αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούμε 4 bit, είναι το 0 0 0 1, και τα bit της ετικέτας tag είναι το 1 1. Άρα λοιπόν, το tag είναι 1 1, και αυτό θα αποθηκευτεί κατευθείαν στην κρυφή μνήμη. Τα bit της γραμμής, τα επόμενα 4 bit, το 0 0 0 1, δείχνει σε ποια γραμμή θα τοποθετηθούν αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, θα τοποθετηθούν στη γραμμή με διαδική αναπαράσταση 0 0 0 1, άρα στη γραμμή 1. Άρα, στη γραμμή 1 της κρυφής μνήμης θα τοποθετηθεί το tag 1 1, και θα τοποθετηθούν κάποια byte. Ποια είναι τα byte αυτά? Τα byte αυτά υποδηλώνονται από το τελευταίο τμήμα, από το τμήμα στο LSB της διεύθυνσης, που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 2 bit. Σε συγκεκριμένο παράδειγμα είναι τα bit 0 1. Άρα, προκειμένου να δούμε ποια άλλα byte βρίσκονται μαζί με το 0 1, παίρνουμε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των bit της λέξης. Δηλαδή, είναι το 0 0 0 1 1 0 και 1 1, και κάθε φορά τοποθετείται βέβαια και το υπόλοιπο κομμάτι της διεύθυνσης, δηλαδή το 1 1 0 0 0 1. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε τη διεύθυνση των byte που θα μεταφερθούν. Σε περίπτωση λοιπόν που ζητήσουμε την λέξη, την διεύθυνση 1 1 0 0 0 1 0 1, που στο 16-αδικό σύστημα είναι το C, γιατί έχουμε 1 1 0 0, δηλαδή 8 συν 4 12, A, B, C, άρα είναι το C, και τα υπόλοιπα 4 bit είναι το 0 1 0 1, δηλαδή 4 και 1 5. Σε περίπτωση λοιπόν που ζητηθεί πρόσβαση στη διεύθυνση C5, τότε θα μεταφερθούν 4 byte, γιατί έχουμε 2 bit
στο τελευταίο LSB τμήμα της διεύθυνσης. Τα byte αυτά που θα μεταφερθούν ασφαλώς θα είναι το C5, αλλά επίσης θα είναι και το byte 1100111. Δηλαδή το byte 1100011. Δηλαδή το byte C 111. Το 111 είναι το 7. Το byte C7. Επίσης θα μεταφερθεί το 1100 0110. Είπαμε ότι τροποποιούμε και βρίσκουμε όλες τις πιθανές τιμές των δύο τελευταίων bit. Άρα αυτό εδώ πέρα είναι το 1100 είναι το 6, το C6. Και ασφαλώς θα μεταφερθεί και η διεύθυνση 1100 0100, που είναι η διεύθυνση 4, άρα C4. Σε περίπτωση λοιπόν που χρησιμοποιούμε μία οργάνωση κρυφής μνήμης που έχουμε 2 bit για το tag, 4 bit για τον αριθμό γραμμής και 2 bit για τον αριθμό byte και ετηθούμε πρόσβαση στην διεύθυνση C5, τότε θα μεταφερθεί βέβαια το C5 από την RAM στην κρυφή μνήμη, αλλά επειδή η κρυφή μνήμη κάθε φορά χρησιμοποιεί ομάδες από byte, μαζί με το C5 θα έρθει και το byte C4 και το byte C6 και το byte C7. Επειδή το τμήμα της λέξης στην διεύθυνση καταλαμβάνει 2 bit, σημαίνει ότι η ομάδα μας αποτελείται από 4 byte. 4 byte γιατί είναι όλες οι πιθανές διευθυνσοδοτήσεις χρησιμοποιώντας 2 bit. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα μας δείχνει πώς έχοντας μία διεύθυνση χωρίζουμε σε 3 τμήματα. Το πρώτο τμήμα το tag μεταφέρεται λοιπόν αυτούσιο στην κρυφή μνήμη. Το δεύτερο τμήμα το index μας δείχνει τον αριθμό γραμμής και το τελευταίο τμήμα μας δείχνει το byte μέσα στην ομάδα από byte. Και γιατί κάθε φορά μεταφέρονται όχι ένα byte, αλλά στο παράδειγμα μας 4 byte, γιατί χρησιμοποιείται η αρχή της τοπικότητας των αναφορών. Συγκεκριμένα της χωρικής τοπικότητας, όπου αν έχει γίνει προσπέλαση σε μία συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης, τότε πολύ πιθανό να γίνει προσπέλαση και στην αμέσως επόμενη και στην αμέσως επόμενη και στην αμέσως επόμενη. Γι' αυτό λοιπόν προλαμβάνουμε αυτή την προσπέλαση και κάθε φορά που ζητάμε μία διεύθυνση, μας έρχεται όλη η ομάδα. Έτσι λοιπόν, στο παράδειγμα αυτό της απευθείας χαρτογράφησης, έχουμε μία εξωτερική μνήμη που έχει διευθύνσεις από 0 μέχρι FFFC. Παρατηρούμε λοιπόν ότι στην κρυφή μνήμη αυτή που έχουμε, η οργάνωσή μας έχει δημιουργήσει τα εξής στοιχεία. Έχουμε 24 bit κρυφής μνήμης, όπου χωρίζεται σε μία ετικέτα των 8 bit, σε μία γραμμή των 14 bit και σε ένα bit λέξης των 2 bit. Το bit λέξη ονομάζεται πολλές φορές και displacement ή offset. Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Έτσι λοιπόν, μία διεύθυνση, για παράδειγμα η διεύθυνση 0000, στο 16-αδικό σύστημα τη μετατρέπουμε στο διαδικό σύστημα, παρατηρούμε ότι έχει tag, τα 8 bit είναι 0000, δηλαδή 00 στο 16-αδικό σύστημα. Ο αριθμός γραμμής είναι τα υπόλοιπα 14 bit που είναι στο παράδειγμα μας 0 και η λέξη είναι τα δύο τελευταία bit, που σημαίνει ότι ότι θα αποθηκευτεί η διεύθυνση 0000
0001, 0002 και 0003. Γιατί έχουμε 2 bit που τα 2 bit διευθυνσοδοτούν 4 πιθανές μετατοπίσεις, 4 πιθανές διευθύνσεις. Παρατηρούμε ότι στην ίδια γραμμή, στη γραμμή 0, μπορεί να αποθηκευτεί και κάποιο άλλο. Κάποια άλλη διεύθυνση. Όμως, αυτή η διεύθυνση θα έχει διαφορετικό tag. Και γι' αυτό λοιπόν ο συνδυασμός του tag και του αριθμού γραμμής δείχνει με μοναδικό τρόπο αν τα δεδομένα αυτά που έχουμε είναι αυτά που πραγματικά ζήτησε ο επεξεργαστής ή αντιστοιχούν σε κάποια άλλη διεύθυνση. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε μια κρυφή μνήμη 32 kB με μέγεθος γραμμής 32 byte, τότε έχουμε 1024 γραμμές κρυφής μνήμης με 32 byte κάθε μία. Άρα λοιπόν, τα byte από 0 μέχρι 31 αντιστοιχούν στην πρώτη γραμμή. Τα byte 32 έως 63 αντιστοιχούν στη δεύτερη γραμμή. Προκειμένου τώρα να διευθυνσοδοτήσουμε 32 byte, θέλουμε 5 bit. Άρα λοιπόν, η συγκεκριμένη κρυφή μνήμη έχει μια οργάνωση όπου τα 5 τελευταία bit δείχνουν τα bit displacement και δείχνουν ότι κάθε φορά η ομάδα μας αποτελείται από 32 byte. Χρησιμοποιούμε 1024 γραμμές κρυφής μνήμης. Το 1024 είναι 2 στη 10, άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε 10 bit, τα 10 bit που δείχνουν τον αριθμό γραμμής. Τα υπόλοιπα bit είναι το tag. Για παράδειγμα, αν έχουμε μία μνήμη 4 GB, δηλαδή με 32 bit, βγάζουμε τα 5 που είναι το displacement, βγάζουμε τα 10 που είναι το index, άρα έχουμε 10 συν 5, 15, και τα υπόλοιπα που περισσεύουν από 32 μείον 15, τα υπόλοιπα λοιπόν 17 bit, είναι τα bit του tag. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να δούμε κάθε φορά όλα τα byte της ομάδας που μεταφέρονται, παίρνουμε τη διεύθυνση, τη μετατρέπουμε στο διαδικό σύστημα, τη χωρίζουμε στα 3 κομμάτια που χωρίζεται η διεύθυνση αυτή εξωτερική, βρίσκουμε το tag, βρίσκουμε τον αριθμό γραμμής και τα υπόλοιπα bit που δείχνουν το displacement βλέπουμε όλες τις πιθανές καταστάσεις, δηλαδή από 0000, 5 bit 0, μέχρι 1111, 5 bit με άσους, που δείχνουν την ελάχιστη διεύθυνση της ομάδας και την μέγιστη διεύθυνση της ομάδας. Έτσι λοιπόν, στο παράδειγμά μας βλέπουμε ότι θα μεταφερθεί π.χ. η διεύθυνση 14832 και η 14833 και η 14847 μέχρι και την 14863. Άρα λοιπόν, η ομάδα κάθε φορά αποτελείται από πολλά byte που θα πρέπει με τον τρόπο που μόλις παρουσίασα να τον χρησιμοποιούμε για να βρίσκουμε όλα αυτά τα byte. Όπως είδαμε, αυτή η οργάνωση της κρυφής μνήμης είναι μια οργάνωση απευθείας απεικόνησης. Μία διεύθυνση απεικονίζονται πάντα σε μία διεύθυνση της RAM, πάντα σε μία γραμμή της κρυφής μνήμης. Είναι πολύ απλό, πολύ φθηνό, χαμηλό ενεργειακό κόστος πρόσβασης και υπάρχει μόνο μία αντιστοίχηση που σημαίνει αν πολλαπλές διευθύνσεις RAM αντιστοιχούν στην ίδια γραμμή της CAS, τότε θα υπάρχουν πάρα πολλές αστοχίες. Ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως παλινδρόμηση. Και ασφαλώς δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, γιατί κάθε φορά πρέπει να
μεταφέρεται από την εξωτερική μνήμη η συγκεκριμένη διεύθυνση, που στον επόμενο κύκλο θα αντικατασταθεί από την επόμενη διεύθυνση που θα μεταφερθεί και ούτω καθεξής. Θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτή εδώ πέρα η κατάσταση με τη χρήση της συσχετικότητας. Έτσι λοιπόν, η βελτιστοποίηση επιτυχάνεται με την τοποθέτηση όχι μόνο σε μία γραμμή της ΚΑΣ, αλλά σε δύο ή περισσότερες. Σε πόσες διαφορετικές τοποθεσίες λοιπόν αποθηκεύεται η συγκεκριμένη διεύθυνση της RAM ονομάζεται βαθμός συσχέτισης και ονομάζεται συνήθως με τον αριθμό N, N-way, N-δρόμο. Άρα, μία κρυφή μνήμη που έχει βαθμό συσχέτισης 8, όπως είδαμε στο J7, που σημαίνει ότι μία εξωτερική διεύθυνση της RAM μπορεί να τοποθετηθεί σε 8 διαφορετικές γραμμές ή τοποθεσίες, τότε σημαίνει ότι είναι 8 δρόμοι. Βέβαια, έχει ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι κάθε φορά απαιτούνται να γίνονται 8 συγκρίσεις των tags. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει και ίσως 8 φορές μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος πρόσβασης στην κρυφή μνήμη 8 δρόμων από ό,τι σε μία απευθείας απεικόνησης. Ασφαλώς, μελέτες έχουν δείξει ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο όφελος γιατί γλιτώνουμε τις αστοχίες παλινδρόμησης. Γι' αυτό λοιπόν, οι κρυφές μνήμες 8 δρόμων χρησιμοποιούνται στους τελευταίους επεξεργαστές της Intel. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε μια CAS 32 kB με μέγεθος γραμμής 32 byte και είναι 8 δρόμων, μπορούμε να υπολογίσουμε τα εξής. 32 kB με μέγεθος 32 byte σημαίνει ότι έχουμε 1024 γραμμές. Επειδή όμως έχουμε 8 δρόμους, σημαίνει ότι οι γραμμές αυτές ομαδοποιούνται ένα 8, δηλαδή τελικά έχουμε 128 γραμμές που οι 128 γραμμές αντιστοιχούν λοιπόν σε ένα ίντεξ από 0 μέχρι 127, άρα σε ένα ίντεξ 7 bit. Οι κρυφές μνήμες μπορεί να είναι ενός δρόμου, όπως είπαμε, δηλαδή να είναι απευθείας απεικόνησης, εν δρόμων, όπως είδαμε στον J7 που ήταν 8 δρόμων, ή πλήρης συσχέτισης. Δηλαδή, οποιαδήποτε εξωτερική διεύθυνση μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε γραμμή της κρυφής μνήμης. Ασφαλώς, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι και το πιο ενεργοβόρο σύστημα που μπορούμε να έχουμε. Στην CAS πλήρους συσχέτισης θα πρέπει κάθε φορά να γίνουν τόσες πολλές συγκρίσεις στο DAX όσο και ο αριθμός των γραμμών. Δηλαδή, αν έχουμε 127 γραμμές, θα πρέπει σε κάθε κλοκ ρολογίου να γίνονται 127 συγκρίσεις στο DAX. Πάρα πολύ ενεργοβόρο. Στο παράδειγμα λοιπόν με CAS πλήρους συσχέτισης, παρατηρούμε ότι έχουμε οποιαδήποτε γραμμή τοποθετείται σε οποιαδήποτε διεύθυνση της εξωτερικής μνήμης τοποθετείται σε οποιαδήποτε γραμμή της CAS. Και γι' αυτό βέβαια τελικά το tag αποτελεί και σχεδόν όλα τα bit της διεύθυνσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διεύθυνση της κύριας μνήμης που είναι 24 bit χωρίζεται σε 22 bit ετικέτα και 2 bit για το displacement του byte. Αντιθέτως, αν έχουμε μια οργάνωση CAS με αντιστοίχηση N δρόμων, τότε θα πρέπει κάθε φορά να κάνουμε N συγκρίσεις στο tags. Στο παράδειγμα αυτό, βλέπουμε λοιπόν την εξωτερική μνήμη, η διεύθυνση της κύριας μνήμης χωρίζεται σε 9 bit για ετικέτα, 13 bit για index και 2 bit για displacement, όπου βλέπουμε η κάθε διεύθυνση πώς χωρίζεται. Για παράδειγμα, η διεύθυνση 0000000
έχει tag 000 και τοποθετείται στη γραμμή 000. Τα δεδομένα λοιπόν είναι αυτά που έχει αυτή η μνήμη. Επειδή η συγκεκριμένη μνήμη έχει displacement 2 bit, σημαίνει ότι μπορεί κάθε φορά να αποθηκεύει έως μια ομάδα από 4 byte. 00, 01, 1, 1. 4 byte, 32 bit. Γι' αυτό λοιπόν η μνήμη αυτή χρησιμοποιεί 32 bit. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο κομμάτια της κρυφής μνήμης όπου έχουν και τα δύο την ίδια γραμμή. 0, 0, 0. Στο index 0 λοιπόν μπορεί να αποθηκευτεί είτε αποθηκεύεται μια διεύθυνση μνήμης και μια άλλη που κάνει conflict και συγκρούεται με αυτήν εδώ πέρα τοποθετείται στο άλλο κομμάτι της κρυφής μνήμης. Αυτή λοιπόν είναι μια κρυφή μνήμη δύο δρόμων. Είπαμε λοιπόν ότι πάντα διαιρείται η διεύθυνση της μνήμης σε τρία τμήματα. Στο tag, στο index και στο displacement. Μπορούμε να υπολογίσουμε κάθε φορά αυτά τα bit και συγκεκριμένα αν θεωρήσουμε ότι έχουμε συνολικά bit διεύθυνσης p bit από τα οποία κάπα bit είναι για το index και μη bit για το displacement, τότε όσα περισσεύουν, όπως είδαμε στα προηγούμενα παραδείγματά μας, είναι τα bit του tag. Δηλαδή, p, αν είναι 32 bit, μείον k, μείον μη και βλέπουμε πόσα είναι αυτά τα bit για το tag. Ισχύει πάντα ότι ο αριθμός bit διευθύνσεων μνήμης ισούται με το άθροισμα των τριών τμήματων bit που έχουμε υπολογίσει. Το k, κάπα προσδιορίζεται τον αριθμό ομάδων σκάς. Αν π.χ. έχουμε 128 γραμμές, τότε απαιτούνται 7 bit για να καλύψουν αυτό το έβρος. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση log 2 cash rows, την αμέσως μεγαλύτερη ακέραια τιμή. Σε κάθε γραμμή βρίσκεται ένας αριθμός από byte που είναι το μέγεθος του cash block. Και κάθε φορά μεταφέρεται μία ομάδα από byte. Ποτέ δεν μεταφέρεται ένα byte μόνο. Η κρυφή λοιπόν μνήμη δεν μεταφέρει ένα byte για λόγους αποτελεσματικότητας και επειδή λόγω της τοπικότητας των αναφορών, είτε χρονική είτε χωρική, θα έχουμε μεγάλο όφελος με την μεταφορά μιας ομάδας από byte. Προκειμένου να καθορίσουμε λοιπόν το tag, έχουμε την διεύθυνσή μας. Για παράδειγμα, όπως βλέπουμε στο slide, έχουμε μια διεύθυνση 32 bit, δηλαδή μια μνήμη μεγέθους 0 έως 4 GB. Υπάρχει μια κρυφή μνήμη 32 KB, 8 δρόμων, 8 λέξεων του 32 bit σε κάθε γραμμή. Άρα έχουμε το εξής. Έχουμε 8 λέξεις επί 32 bit, προς 8 bit, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει 32 byte block cache size. Άρα αυτό απαιτεί 5 bit για displacement, γιατί προκειμένου να διευθυνσιοδοτήσουμε 32 διαφορετικές καταστάσεις, απαιτείται να χρησιμοποιήσουμε 5 bit. Ο συνολικός αριθμός γραμμών είναι 32 kilobyte προς 32 byte. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε 1024 γραμμές, οι οποίες όμως χωρίζονται σε 8 δρόμους. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 256 γραμμές, άρα λοιπόν ο αριθμός bit για index είναι 8. Για να διευθυνσιοδοτήσουμε 256 γραμμές θέλουμε 8 bit. 32 λοιπόν bit διεύθυνση, μείον τα 8 bit που είναι το index για να διευθυνσιοδοτήσουμε 0 έως 256, μείον 5 bit displacement περισσεύουν 19 bit. Αυτά είναι τα bit του tag. 19 bit λοιπόν έχει το tag. Άρα διακρίνουμε τα εξής πεδία, ότι το displacement είναι τα πρώτα 5 bit. ADDR
4.0. Το index είναι τα επόμενα 8 bit. ADDR 12.5. Και το DAC είναι τα υπόλοιπα bit. Δηλαδή ADDR 31 έως 13, 19 bit. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε για το προηγούμενο παράδειγμα να βρούμε πού θα τοποθετηθεί η διεύθυνση της μνήμης 3.123.456.111 ή 0 επί βα2c286f, θα το κάνουμε τη διαδική αναπαράσταση, γνωρίζοντας και ενθυμούμενο το γεγονός ότι κάθε ψηφίο στο 16αδικό σύστημα μεταφράζεται σε 4 bit του διαδικού συστήματος. Έτσι λοιπόν, χωρίζεται η διεύθυνση στα εξής πεδία. Το displacement είναι τα τελευταία 5 bit, άρα λοιπόν αυτό είναι το displacement, το 01111. Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα 8 bit είναι το index και τα bit που περισσεύουν είναι το tag. Άρα λοιπόν, σε αυτή την οργάνωση μνήμης μπορούμε και κάθε φορά χωρίζουμε την εξωτερική διεύθυνση σε αυτά τα 3 τμήματα. Αν θέλουμε να προσδιορίσουμε ποια byte θα μεταφερθούν μαζί με τη διεύθυνση αυτή, τότε αρκεί το τελευταίο κομμάτι που είναι το displacement να τοποθετήσουμε όλες τις πιθανές καταστάσεις από 0000 5 bits στο displacement πεδίο με τιμή 0 έως 5 bit με άσο για να βρούμε τη μέγιστη διεύθυνση. Άρα λοιπόν το πρώτο byte τοποθετώντας 0000 είναι το 3.123.456.096, ενώ αν τοποθετήσουμε 5 άσους στη σειρά έχουμε την ανώτερη διεύθυνση που μεταφέρεται μαζί με την με το συγκεκριμένο byte, δηλαδή να δούμε την ομάδα, και είναι το 3.123.456.127. Έτσι λοιπόν, στην Direct Map, μία γραμμή, μία συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης αποθηκεύεται σε μία μόνο γραμμή της κρυφής μνήμης, ενώ στην πλήρη συσχέτιση μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε άλλη γραμμή. Ομοίως, αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι η διεύθυνση 12 στην πλήρη συσχέτιση μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο, στην απευθείας απεικόνηση τοποθετείται σε μία μόνο θέση που υπολογίζεται με το 12 mod 8, ενώ αν έχουμε μία συσχέτιση μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε στοιχείο του set 0. Έτσι λοιπόν, για μία απευθείας απεικόνηση έχουμε μόνο έναν συγκριτή που συγκρίνει το tag, βρίσκεται το index και αμέσως συγκρίνει το tag, και αν συμφωνεί το tag αυτό που είναι αποθηκευμένο στην κρυφή μνήμη με το tag που έχει υπολογιστεί από την εξωτερική διεύθυνση που έχει ζητήσει ο επεξεργαστής, τότε τα δεδομένα μεταφέρονται στον επεξεργαστή. Στην GAS 2 γραμμών έχουμε 2 συγκριτές. Αν τα δεδομένα βρεθούν είτε στο ένα set είτε στο άλλο, μεταφέρονται στον επεξεργαστή. Και στην πλήρους συσχετιστική μνήμη έχουμε κάπα συγκριτές. Οι GAS λοιπόν με συσχέτιση είναι ενεργοβόρες, όπως μπορούμε να δούμε από τη διαφάνεια που φαίνεται το έξτρα κύκλωμα που υπάρχει. Γι' αυτό εδώ πάντως χρησιμοποιούνται οι GAS με συσχέτιση, και γιατί μερικές φορές μας ενδιαφέρει και η επίτευξη μεγαλύτερης επίδοσης και όχι τόσο χαμηλής κατανάλωσης, ιδιαίτερα για υπολογισμούς high performance computing, υψηλών επιδόσεων. Καταλάβαμε λοιπόν
ότι υπάρχει η κρυφή μνήμη η οποία μπορεί να έχει τα δεδομένα που ζήτησε ο επεξεργαστής ή μπορεί να μην τα έχει. Έτσι λοιπόν, αν δεν τα έχει, τότε έχουμε αστοχία. Έτσι λοιπόν, αν ο επεξεργαστής απαιτήσει να διαβάσει μια διεύθυνση μνήμης που δεν υπάρχει στην κρυφή μνήμη, τότε δημιουργείται μια αστοχία. Κοιτάει λοιπόν το tag και εφόσον είναι διαφορετικό από αυτό που αναμένεται ή εφόσον το valid bit είναι άκυρο, τότε δημιουργείται αυτή η αστοχία και θα πρέπει λοιπόν η κρυφή μνήμη να μεταβεί στην εξωτερική μνήμη για να μεταφέρει αυτά τα δεδομένα. Αν υπάρχει, αν το tag είναι ίδιο και το valid είναι ένα, τότε σημαίνει ότι υπάρχει ευστοχία. Το ποσοστό λοιπόν ευστοχίας είναι το κλάσμα των αιτήσεων μνήμης που εξυπηρετήθηκαν από την CAS χωρίς να γίνει πρόσβαση σε ανώτερο επίπεδο προς τις συνολικές αιτήσεις μνήμης. Για παράδειγμα, αν έγιναν 1000 αιτήσεις προσπέλασης μνήμης από τον επεξεργαστή, από τις οποίες 950 εξυπηρετήθηκαν από την κρυφή μνήμη, τότε το ποσοστό ευστοχίας είναι 95%. Ομοίως, το ποσοστό αστοχίας είναι ο αριθμός των αστοχιών προς τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων μνήμης του επεξεργαστή. Οι αστοχίες της κρυφής μνήμης χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται οι υποχρεωτικές αστοχίες. Οι υποχρεωτικές αστοχίες συμβαίνουν κατά την πρώτη πρόσβαση σε ένα μπλοκ της εξωτερικής μνήμης. Αυτό θα δημιουργήσει πάντα μία αστοχία, γιατί δεν έχει μεταφερθεί ποτέ στην κρυφή μνήμη. Βέβαια, μπορεί να αντιμετωπιστεί με την προμετάκληση, prefetching, δηλαδή την μεταφορά των δεδομένων στην κρυφή μνήμη πριν ακόμα χρειαστούν, παραλληλίζοντας τη μεταφορά των δεδομένων με την επεξεργασία κάποιων άλλων στοιχείων. Με τη σειρά του αυτό όμως μπορεί να δημιουργήσει ένα άλλο πρόβλημα με το να εκδιώξει κάποια δεδομένα που τα χρειάζεται ο επεξεργαστής, με συνέπεια να δημιουργηθούν και άλλες αστοχίες. Η δεύτερη κατηγορία είναι η κατηγορία της αστοχίας λόγω χωρητικότητας. Και αυτό σημαίνει γιατί η CAS είναι μικρή σε μέγεθος, δεν μπορεί να έχει όλα τα μπλοκ της μνήμης. Τα μπλοκ λοιπόν που δεν χρησιμοποιούνται εξωθούνται και αποφεύγεται με την αύξηση του μεγέθους. Η τρίτη κατηγορία είναι αστοχίες λόγω σύγκρουσης. Αυτό συμβαίνει όταν πολλά blocks απεικονίζονται στο ίδιο set και αποφεύγεται με μια αυξημένη συσχετικότητα. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε σε μια γλώσσα υψηλού επίπεδου ένα βρόχο επανάληψης. Θα δούμε λοιπόν ότι κάποια στιγμή θα γίνει πρόσβαση στην διεύθυνση β του 0ος, α του 0ος, β του 1, α του 1 και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, δεδομένου ότι δεν έχουμε κάνει ξανά πρόσβαση σε αυτές τις διευθύνσεις μνήμης, αυτές αναγκαστικά θα δημιουργήσουν μία αστοχία κατηγορίας υποχρεωτικής, compulsory. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το παράδειγμα της κατηγορίας capacity, χωρητικότητας. Εδώ πέρα λοιπόν πάλι έχουμε έναν κώδικα υψηλού επίπεδου όπου έχουμε πρόσβαση στο βι συν 3 και στο β του i. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα στην χρονική στιγμή 0 έχουμε τα στοιχεία β του 3, β του 0, α του 0ος. Στο ι 1 έχουμε β του 3, έχουν προσθεθεί τα β του 4, β του 1, α του 1 και το καθεξής. Και καθώς κυλάνε οι επαναλήψεις της δομής for, βλέπουμε ότι κάποια στιγμή εκδιώχνονται δεδομένα τα οποία χρειάζονται σε επόμενη επανάληψη. Άρα λοιπόν, αν είχαμε μεγαλύτερη CAS δεν θα απομακρύνονταν το β3, οπότε δεν θα είχαμε αστοχία σε επόμενη αίτηση. Ένα άλλο παράδειγμα της τρίτης κατηγορίας είναι το εξής. Έχουμε μία επανάληψη όπου έχουμε πρόσβαση στο στοιχείο α του i, α του i, β του i συν j
Και βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία πρόσβαση η οποία είναι πολλαπλάσια του μεγέθους της κρυφής μνήμης. Βλέπουμε ότι μία φορά τοποθετείται το α0, μία φορά το β0. Και αυτό έχει ως συνέπεια συνεχώς να αντιμάχονται δύο ξεχωριστές διευθύνσεις της RAM για την ίδια γραμμή της κρυφής μνήμης. Άρα λοιπόν, μία φορά τοποθετείται το α0 εκδιώχνοντας το β0, μετά τοποθετείται το β0 εκδιώχνοντας το α0 και ούτω καθεξής. Συνεχώς υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Παρατηρώντας το γράφημα όπου απεικονίζονται οι τρεις κατηγορίες αστοχιών ως προς το μέγεθος της σκάς, παρατηρούμε ότι όσο αυξάνει το μέγεθος της σκάς, τόσο μειώνονται αυτές οι αστοχίες. Βέβαια, βλέπουμε ότι το κουμπάλτσο λαριμής δεν τροποποιείται, εννοείται, πάντα την πρώτη φορά θα έχουμε αστοχία. Η CAS μπορεί να βελτιστοποιηθεί με κάποια επιπρόσθετα buffers. Συγκεκριμένα, μπορεί να τοποθετηθεί το stream buffer, όπου εκεί τοποθετούνται οι εντολές, προανάκληση εντολών με παράλληλη εκτέλεση. Μπορεί να τοποθετηθεί το miss buffer, όπου επιτρέπει και τοποθετούνται οι εντολές και τα δεδομένα που πρόκειται να εκδιωχθούν, όπως και το write buffer που απορροφά τη ρηπή και γράφει στον επεξεργαστή. Και επίσης υπάρχει το victim buffer που κρατάει τα τμήματα από την κρυφή μνήμη για να επιταχύνει τα μη στο επεξεργαστή. Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι η κρυφή μνήμη συνοδεύεται από πλήθος άλλων ειδικού τύπου μνημών όπου επιταχύνουν τη λειτουργία του επιπέδου, του συγκεκριμένου επιπέδου, δηλαδή του να εξυπηρετούνται όσο δυνατόν περισσότερες προσβάσεις. Επίσης, η βελτιστοποίηση της κρυφής μνήμης μπορεί να γίνει με αλγοριθμικούς μετασχηματισμούς. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει με το μετασχηματισμό loop interchange, loop fusion, loop unrolling, loop blocking και software prefetching. Στο loop interchange έχουμε λοιπόν ένα for loop, όπου γίνεται από W8, όπου όμως αυτή η δομή προσπέλαση του δεδομένου δεν είναι φιλική προς την CAS. Γιατί η φιλική προσπέλαση του δεδομένου προς την CAS σημαίνει ότι προσπελάνουμε όλα τα byte της ομάδας και μετά πάμε σε μια άλλη ομάδα. Δηλαδή κάνουμε προσπέλαση στο byte της ομάδας 1, στο byte της ομάδας 2, στο byte της ομάδας 3, στο byte της ομάδας 4 και ούτω καθεξής. Οπότε, όταν πάμε να φέρουμε το byte της ομάδας 1, έχουν έρθει και όλα τα άλλα byte και κερδίζουμε. Διαφορετικά, αν κάνουμε προσπέλαση στο byte 1 της ομάδας 1, μετά byte 1 της ομάδας 10, τότε όλα τα υπόλοιπα byte που ήρθαν με την ομάδα είναι άχρηστα. Στο loop interchange, λοιπόν, αλλάζουμε τη σειρά των βρόχων, των for loops, προκειμένου να επιτύχουμε το μοτίβο προσπέλασης στην εξωτερική μνήμη που να χρησιμοποιεί όλα τα byte της ομάδας προτού πάμε στην επόμενη ομάδα. Ένας άλλος μετασχηματισμός είναι ο loop fusion και merge. Έτσι, σε αυτόν εδώ πέρα συγχωνεύουμε δύο διαφορετικά loops. Τα κάνουμε ένα, εφόσον έχουν τον ίδιο το ίδιο πεδίο επαναλήψεων. Αν δεν έχουν τον ίδιο πεδίο επαναλήψεων, θα πρέπει να γίνει αυτό που λέμε software loop peeling, ξεφλούδισμα, προκειμένου να καταλήξουμε τα δύο loops να είναι ίδιων επαναλήψεων. Στο loop unrolling ξετυλίγουμε ένα βρόχο. Για παράδειγμα, μπορούμε εδώ, σε αυτό το loop που είναι από 0 μέχρι 99 φορές, να το κάνουμε 0 ως 49 φορές και κάθε φορά να εκτελούμε 2 φορές αυτή την εντολή. Στο τέλος, πάλι 100 φορές θα έχουμε προσπέλαση το β για να γράψουμε στοιχεία, απλώς εδώ είναι πιο φιλικό προς την κρυφή μνήμη.
Στο loop blocking μπορούμε και χωρίζουμε ένα βρόχο σε δύο. Κάνουμε λοιπόν τον ένα βρόχο, το κάνουμε εμφολιασμένο βρόχο, που και αυτό μείως έχει κέρδος και καλύτερο μοτίβο προσπέλασης στην κρυφή μνήμη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ το loop blocking, πως ενώ είχαμε μία μονοδιάστατη προσπέλαση των στοιχείων, την κάνουμε πολυδιάστατη. Οι δύο πιο κοινές τακτικές ενημέρωσης RAM είναι η εγγραφή προς τα πίσω, το write back, όπου αυτό σημαίνει ότι όταν ο επεξεργαστής γράψει κάτι σε μία διεύθυνση μνήμης, αυτή η εγγραφή παραμένει στην κρυφή μνήμη, δεν πηγαίνει στην εξωτερική μνήμη RAM, παραμένει στην κρυφή μνήμη και μόνο όταν η αντίστοιχη γραμμή της CAS εκδιώχνεται, τότε η κύρια μνήμη ενημερώνεται με τη νέα τιμή. Το άλλο, η άλλη τακτική ενημέρωση είναι η εγγραφή από μέσα, write through. Αυτό σημαίνει ότι μόλις ο επεξεργαστής γράψει κάτι στην μνήμη, αυτά τα δεδομένα γράφονται και στην κρυφή μνήμη, αλλά πηγαίνουν και στην εξωτερική μνήμη. Καταλαβαίνουμε ότι το πλεονέκτημα εδώ πέρα με την write through είναι ότι υπάρχει πάντα συνέπεια. Πάντα η εξωτερική μνήμη είναι συνεπής όσο προς τα δεδομένα της κρυφής μνήμης. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ έξτρα σημαντική κυκλοφορία, φόρτο στο διάβλο δεδομένων και διευθύνσεων, προκειμένου η οποιαδήποτε αλλαγή να μεταφέρεται από την κρυφή μνήμη στην off-chip. Όπως είπαμε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα block θα πρέπει να εκδιωχθεί από την κρυφή μνήμη και να απομακρυνθεί προκειμένου να τοποθετηθούν τα νέα δεδομένα που θα έρθουν. Αν έχουμε μια κάση απευθείας αντιστοίχησης, δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κατευθείαν ξέρουμε ποια γραμμή θα απομακρυνθεί για να έρθουν τα άλλα. Όμως, αν έχουμε μια κάση με συσχέτιση, δηλαδή έχει ας πούμε 8 δρομών, δηλαδή 8 set, 8 διαφορετικές θέσεις για την ίδια διεύθυνση, τότε θα πρέπει να απομακρυνθεί μια γραμμή από όλες αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωριστεί ποια γραμμή από όλες αυτές θα εκδιωχθεί. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει random, τυχαία. Μια τυχαία από όλες αυτές τις 8 γραμμές, για παράδειγμα. Μπορεί να γίνει FIFO. Η γραμμή που είχε γραφτεί πιο παλιά, δηλαδή first in, first out. Αυτή που είχε πολύ πιο πριν γραφτεί, αυτή θα απομακρυνθεί. Και θυμόμαστε ότι στη γραμμή CAS, μαζί με τα άλλα bit που υπάρχουν, υπάρχουν και τα bit χρήσης, που αυτά χρησιμοποιούνται για να συνδυματοδοτούν αυτό εδώ το στοιχείο. Επίσης, least frequently used, δηλαδή η γραμμή της CAS που έχει χρησιμοποιηθεί τις λιγότερες φορές. Ή optimal, η γραμμή που θα προκαλέσει λιγότερες αστοχίες στο μέλλον, κάτι που ασφαλώς δεν υλοποιείται. Ποια τεχνική είναι καλύτερη? Ασφαλώς, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, βλέπουμε το ποσοστό, τα μίσεις για 1000 εντολές και βλέπουμε ότι σε μία μνήμη 256 kilobyte με associativity 8 δρόμων η LRU είχε πολύ χαμηλό ποσοστό, όπως και η random. Μάλιστα, για 64 kilobyte η LRU, least recently used, είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Συνήθως η LRU χρησιμοποιείται, least recently used. Όπως είπαμε πριν, ένα πρόβλημα που συναντάμε σε πολυπύρηνα συστήματα είναι το πρόβλημα της συνέπειας της μνήμης. Αυτό εμφανίζεται όταν υπάρχουν ιδιωτικές κρυφές μνήμες και μια κοινή μνήμη. Έτσι λοιπόν, ένας επεξεργαστής μπορεί να τροποποιήσει δεδομένα στην κύρια μνήμη, ενώ ένας άλλος επεξεργαστής χρησιμοποιεί δεδομένα της ίδιας διεύθυνσης. Δηλαδή, ένας επεξεργαστής έχει ένα αντίγραφο των δεδομένων στη δικιά του ιδιωτική κρυφή μνήμη. Ένας άλλος επεξεργαστής τροποποιεί τα δεδομένα στην εξωτερική μνήμη, άρα ο ένας επεξεργαστής βλέπει άλλη εικόνα στην εξωτερική μνήμη από ό,τι βλέπει ο άλλος επεξεργαστής. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Καταρχήν, παρακολούθηση του διάβλου της μνήμης από όλες τις κρυφές μνήμες, προκειμένου να βλέπουν όταν κάποιος πάει να γράψει μια διεύθυνση, όλοι οι άλλοι επεξεργαστές, χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο snooping, παρακολούθηση του διάβλου,
βλέπουν αν γίνεται εγγραφή σε μια διεύθυνση μνήμης, την οποία έχουν κασάρει και ενημερώνουν αντιστοίχως την εγγραφή μνήμη. Η δεύτερη περίπτωση είναι διαφάνεια. Οπότε η μία κρυφή μνήμη πάντα ενημερώνει και τις άλλες κρυφές μνήμες ότι πρόκειται να γίνει αυτή η εγγραφή. Αν έχετε αυτά τα δεδομένα, ενημερώστε τα. Τέλος, μια άλλη αντιμετώπιση είναι η κύρια μνήμη που δεν γίνεται casting, δεν μπορεί να μεταφερθεί σε κρυφή μνήμη. Προσφαλώς βέβαια, μόνο σε ειδικού τύπου περιπτώσεις χρησιμοποιείται. Ποιο είναι το βέλτιστο μέγεθος της γραμμής CAS? Αν γίνει πρόσβαση, είπαμε, σε μια διεύθυνση, τότε μεταφέρονται και όλα τα άλλα byte της ομάδας. Με την αύξηση του μεγέθους της γραμμής CAS, βελτιώνεται και το hit rate. Βέβαια, από ένα σημείο και μετά, περαιτέρω αύξηση μειώνει τις επιδόσεις. Γι' αυτό λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μελέτη στις εφαρμογές που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τον επεξεργαστή και τον υπολογιστή, προκειμένου να βρεθεί το βέλτιστο μέγεθος της κρυφής μνήμης. Έτσι λοιπόν, υπάρχει η διαιρεμένη κρυφή μνήμη που επιτρέπει την παράλληλη εκτέλεση εντολών και δεδομένων, επιτρέπει καλύτερο pipeline, οι εντολές δεν απομακρύνουν δεδομένα και αντιστρόφως και η έναρξη πράξεων μνήμης γίνεται ανεξάρτητα σε κάθε μνήμη, κάτι που διπλασιάζει και το εύρος ζώνης. Ενώ επίσης ενοποιημένες κρυφές μνήμες είναι πολύ απλός σχεδιασμός, πολύ εύκολα συνδέεται με το κύκλωμα, αλλά βέβαια ενδεχομένως κάποια δεδομένα εκδιώχνουν κάποιες εντολές. Οι εταιρείες κατασκευής επεξεργαστών έχουν υλοποιήσει περίπου κοινά χαρακτηριστικά στις κρυφές μνήμες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και στον Pentium και στον Opteron επεξεργαστή υπάρχει μια διαιρεμένη κρυφή μνήμη επίπεδου 1, η οποία στον AMD είναι 2 δρόμων ενώ στον Intel 4 δρόμων, και οι δύο χρησιμοποιούν την LRU με πολιτική write-through και επίσης χρησιμοποιούν μία unified, μία ενοποιημένη κρυφή μνήμη επίπεδου 2, όπου στη MEN Intel είναι 8 δρόμων, στην δε AMD είναι 16 δρόμων. Έτσι λοιπόν, στον Intel Pentium επεξεργαστή, από τα 55 εκατομμύρια τρανζίστορ, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αποτελεί το κομμάτι της κρυφής μνήμης. Οι Pentium ήταν οι πρώτοι επεξεργαστές G86 που είχαν διαιρεμένη κρυφή μνήμη και υποστήριζε write back, δηλαδή ετεροχρονισμένη εγγραφή, CD Cast Disable, δηλαδή να απενεργοποιηθεί η κρυφή μνήμη για κάποιες προσβάσεις, και Not Write Through, δηλαδή τα δεδομένα αυτά να μην μεταφερθούν στην εξωτερική off-chip μνήμη. Στον Intel Core i7, όπου έχει 774 εκατομμύρια τρανζίστορ και έχει πολλαπλούς επεξεργαστές, πολλαπλούς επεξεργαστικούς πυρήνες, ο κάθε επεξεργαστικός πυρήνας έχει δικιά του ιδιωτική κρυφή μνήμη επίπεδου 1 και 2, όπως είδαμε σε προηγούμενο slide, και μια κοινή shared μνήμη επίπεδου 3. Σε αυτό το σημείο μπορούμε πια να ασχοληθούμε με κάποιες ασκήσεις πάνω στην κρυφή μνήμη. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε τις παρακάτω προσπελάσεις μνήμης, δηλαδή 22-26, 22-26 κτλ, με 5 bit address bus και μια κρυφή μνήμη L1 άμεσης αντιστοίχησης με 8 γραμμές του 1 byte. Και απαιτείται να συμπληρώσουμε τον παρακάτω πίνακα. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε 8 γραμμές, άρα το index για διευθυνσοδότηση 8 γραμμών είναι 3 bit. Άρα, από τα 5 bit του address bus, τα 3 bit είναι τα bit του index,
Μας λέει ότι έχει ένα byte, άρα 0 bit έχουμε στο displacement, γιατί έχουμε ένα byte όλο και όλο, και τα υπόλοιπα 2 είναι το tag. Γι' αυτό λοιπόν, όταν θέλουμε να κάνουμε πρόσβαση, ας πούμε, στην διεύθυνση 16, η διεύθυνση 16 είναι το 1000000, που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση έχει tag 1000 και αποθηκεύεται στη γραμμή που σηματοδοτείται από τα 3 bit 000, δηλαδή στην γραμμή 0. Ομοίως θα πρέπει κάθε διεύθυνση να την κάνουμε στο διαδικό σύστημα και να παίρνουμε τα 2 bit του tag και τα 3 bit του index και να υπολογίζουμε κάθε φορά αν υπάρχει στην κρυφή μνήμη ή όχι. Έτσι λοιπόν υπολογίζουμε το ποσοστό ευστοχίας και κατά πόσο υπάρχει ή όχι η συγκεκριμένη διεύθυνση στην κρυφή μνήμη. Όλες οι ασκήσεις πάνω στην κρυφή μνήμη έχουν αυτή τη λογική. Για παράδειγμα, όταν μας λέει ότι υπάρχουν 64 γραμμές, 64 γραμμές σημαίνει ότι χρησιμοποιεί 6 bit για index. Επίσης, μας λέει 16 byte. 16 byte σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε 4 bit για displacement. Άρα, λοιπόν, αν στο σύστημά μας έχουμε, για παράδειγμα, μία διεύθυνση που έχει 12 bit, τότε το 04β0 το μετατρέπουμε στο διαδικό σύστημα, δηλαδή στο 0100 το β, που είναι το 11, δηλαδή είναι το 8 συν 3, δηλαδή 1011. Χωρίζουμε λοιπόν και το 0 είναι 0000. Τα 6 bit στο τέλος είναι το 110000. Η γραμμή στη συνέχεια καθορίζεται από τα υπόλοιπα 6 bit. Άρα τα 6 τα υπόλοιπα bit είναι τα bit της γραμμής και βέβαια η διεύθυνση θα υποθέσουμε ότι έστω έχει 16 bit, δηλαδή υπάρχουν και άλλα 4 μηδενικά στην αρχή. Άρα το tag είναι 0000. Μπορούμε λοιπόν να υπολογίσουμε αυτή την άσκηση και να υπολογίσουμε ότι η ομάδα αυτή θα έχει τα byte που ξεκινούν από το 0000 0100010 και 6 μηδενικά 00000 και ομοίως θα καταλήγουν στη μέγιστη διεύθυνση 00000 0100010 1111 1111, 6 άσκηση σειρά. Έτσι λοιπόν θα υπολογίσουμε τα 16 αυτά byte. Όλες αυτές οι ασκήσεις βασίζονται σε αυτή τη λογική. Δεν είναι κάτι δύσκολο, αρκεί να καταλάβουμε ότι η διεύθυνση πάντα χωρίζεται σε τρία πεδία. Displacement ή word, index και tag. Αν μπορούμε να καθορίσουμε τα bit που αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε από αυτά τα τρία τμήματα, τότε οποιαδήποτε διεύθυνση μας δοθεί, μπορούμε και βρίσκουμε πού τοποθετείται και με ποιο tag. Μία άλλη μνήμη επίσης που χρησιμοποιείται στις κρυφές μνήμες είναι και η TLB, Translation Lookaside Buffer. Είναι μία κρυφή μνήμη ειδικού τύπου που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ταχύτητας μετάφρασης διευθύνσεων μνήμης. Αυτή η μνήμη είναι μορφής CAM, Content Addressable Memory, δηλαδή μνήμη που διευθυνσοδοτείται από τα περιεχόμενα.
Η είσοδος λοιπόν είναι virtual address και η έξοδος είναι η φυσική διεύθυνση της RAM. Είναι μια πολύ γρήγορη μνήμη και χρησιμοποιείται στα λειτουργικά συστήματα όπου έχουμε την μετάφραση των διευθύνσεων της μνήμης που χρησιμοποιούνται από τις διεργασίες στις διευθύνσεις φυσικής μνήμης που χρησιμοποιούνται από τον διάβλο για την επικοινωνία με την εξωτερική μνήμη. Αυτή η TLB έχει μια συγκεκριμένη χωρητικότητα σε γραμμές και κάνει την αντιστοίχηση διευθύνσης μνήμης προγράμματος σε πραγματικές διευθύνσεις. Βρίσκεται ανάμεσα στον επεξεργαστή και στη μνήμη. Επίσης, μια άλλη κρυφή μνήμη είναι η Shadow Cache. Η Shadow Cache χρησιμοποιείται ως εξής. Όταν απομακρυνθεί μια γραμμή, τότε αποθηκεύεται η διεύθυνση που αντιστοιχεί σε μια ειδική μνήμη που ονομάζεται Shadow Cache. Μερικές φορές απομακρύνονται γραμμές που χρησιμοποιούνται συνεχώς από κάποιες άλλες και γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιείται η Shadow Cache προκειμένου όταν εκδιωχθεί μια γραμμή να τοποθετηθεί προσωρινά σε Shadow Cache, μήπως στον αμέσως επόμενο κύκλο χρησιμοποιηθεί. Σαν να λέμε δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποια γραμμή που μόλις έχει εκδιωχθεί. Μια άλλη ειδικού τύπου μνήμη είναι το write buffer, όπου όταν υπάρχει ένα write miss, τότε η cache καθυστερεί μέχρι να φέρει τη γραμμή και να τη γράψει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί η write buffer προκειμένου να αποθηκευτεί εκεί η γραμμή, να αποθηκεύσει προσωρινά σε εκείνο το σημείο τα δεδομένα και συνέχεια να τα μεταφέρει στην κρυφή μνήμη. Επίσης, το victim buffer κρατάει τις τελευταίες γραμμές που έχουν απομακρυνθεί. Αν συμβεί μια στοχή ανάγνωσης και υπάρχουν τα δεδομένα, τότε πολύ γρήγορα επαναφέρονται στην κρυφή μνήμη. Και αυξάνεται η συσχετικότητα σε γραμμές που έχουν ιδιαίτερο φόρτο και βοηθάει να αποφύγουμε την καθυστέρηση από την εκδίωξη συχνά χρησιμοποιούμενων γραμμών. Δύο τεχνικές που χρησιμοποιούνται όταν ο επεξεργαστής γράφει στη μνήμη και κατ' επέκταση γράφει στην κρυφή μνήμη είναι το write allocate και write no allocate. Συγκεκριμένα, στο write allocate τα δεδομένα γράφονται στην κρυφή μνήμη κάνοντας έγκυρη τη συγκεκριμένη γραμμή. Δηλαδή, write allocate κάνει allocate στην κρυφή μνήμη, δηλαδή εκδιώχνονται κάποια δεδομένα, τοποθετούνται αυτά τα νέα δεδομένα και γράφονται αμέσως εκεί πέρα. Ενώ στο write no allocate τα δεδομένα γράφονται στο επόμενο επίπεδο παρακάμπτοντας το συγκεκριμένο επίπεδο Ελένα και ασφαλώς βέβαια πρέπει να σημειωθεί η συγκεκριμένη Ελένα γραμμή μη έγκυρη αφού πια δεν είναι συνεπής.